Είναι νεοσύστατος, αλλά στην επτάχρονη ιστορία του έχει να επιδείξει αξιόλογο κοινωνικό, επιμορφωτικό και φιλανθρωπικό έργο, είτε χτίζοντας πηγάδια για να έχουν τρεχούμενο νερό ή υποσαχάριες φυλές της Αφρικής, είτε παρουσιάζοντας τα μοναδικής αρχαιολογικής αξίας ευρήματα που βρέθηκαν κατά τις εργασίες ανασκαφής του μετρό στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας. Έκανα πρόταση στις δύο αρχαιολόγους που εκπόνησαν το έργο αυτό, την κυρία Πρωτοψάλτη και την κυρία Λαμπροθανάση, να μας παρουσιάσουν ξανά αυτό το έργο τους, που σημαίνει τον προκασάνδριο οικισμό, και τι άλλο βρήκαν, ώστε αυτή την προσπάθεια του συλλόγου μας να την εκτιμήσουν και να την αντιγράψουν κι άλλοι σύλλογοι, και όχι μόνον αυτό, αλλά και αυτό που λέγεται η όμορη δήμη. Η ανασκαπτική έρευνα στο κέντρο ελέγχου του Μετρό Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το 2012 με αφορμή τις τεχνικές εργασίες, όταν οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα ερείπια ενός ευημερεύοντος προκασάνδριου οικισμού με έντονη βιοτεχνική, εμπορική και αγροτική δραστηριότητα. Η σημαντικότητά του έγκυται στο ότι πρόκειται για έναν πιθανότατα από τους 26 προκασάνδριους οικισμούς οι οποίοι συνέβαλαν στο συνοικισμό της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η έκτασή του είναι ιδιαίτερα μεγάλη, 31 στρέμματα. Μας δόθηκε η ευκαιρία να ανασκάψουμε, και αυτό που επίσης αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ουσιαστικά πρόκειται για τον οικισμό με τον οποίο συνδέονται τα νεκροταφεία που εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του κόμβου της Πηλαίας, όπου χτίστηκαν μεγάλα εμπορικά κέντρα. Με την επέκταση των γραμμών του μετρό στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά, αν δημοπρατηθεί το έργο, θα συνεχιστεί και το ανασκαπτικό έργο της εφορίας αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. Και στην περιοχή της Σταυρούπολης, από ό,τι μαθαίνω προς τα εκεί θα επεκταθεί στην οδό Λαγκαδά, έχουμε αρχαιότητες εντοπισμένες εδώ και πολλά χρόνια. Ανάλογα τώρα με το που θα γίνει ο σταθμός, θα έχουμε βέβαια όχι τόσο μεγάλες καθυστερήσεις όσο εντός πόλεως, όπου είχαμε ένα πυκνό πολεοδομικό, αρχαίο πολεοδομικό ιστό, αλλά θα έχουμε αρχαιότητες σίγουρα. Ο προκασάνδριος οικισμός της Πηλαίας εγκαταλείφθηκε το 316 π.Χ. Οι κατοικοί του εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, και μαζί με τους κατοίκους των υπόλοιπων 25 προκασάνδριων οικισμών, που και αυτοί εγκαταλείφθηκαν την ίδια περίοδο, ίδρυσαν τη σημερινή πόλη.